Λοιπόν, δεν ξέρω πώς αντέχουν κάποιοι Έλληνες, που θεωρώ ότι είναι ψευτοέλληνες οι περισσότεροι, και μόνο μαγιά, να μου ανεβάζουν βιντεάκια στο Facebook και στο Instagram και να μου λένε και να γράφουν ο κορονοϊός έχει τυπήσει τόσους, έχει κάνει τόσους. Δηλαδή, πόσο ηλίθιος μπορεί να είσαι να πιστεύεις ακόμα σε αυτό που σου πουλάνε? Πόσο ηλίθιος πρέπει να είσαι, δηλαδή, πόσο? Τι δεν καταλαβαίνεις από όλα αυτά? Βγαίνουν ιατροδικαστές, βγαίνουν γιατροί, άνθρωποι μορφωμένοι και μας διαψεύδουν τον κορονοϊό. Και μου κάθεσαι και μου χάβεις τα ψέματα του κάθε ενός που βγαίνει στην τηλεόραση στις 5 και στις 6 ώρα το απόγευμα και μας λέει αυξάνονται τα κρούσματα και παπαριές Μαρίκα μου. Δηλαδή, πώς αυξάνονται τα κρούσματα, ρε φίλε? Είμαστε όλοι κλεισμένοι στα κλουβιά μας. Πώς γίνεται και αυξάνονται τα κρούσματα? Δεν μπαίνει και δεν βγαίνει κανένας. Είμαστε όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας, αλλά παρόλα αυτά αυξάνονται τα κρούσματα. Για να τους κλείσουμε και λίγο περισσότερο στο σπίτι, να μην μπορούν να ανοίξουν το παράθυρό τους. Δηλαδή, πόσο ηλίθιος μπορεί να είναι ο Έλληνας πια? Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους. Θα είμαστε Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι και μας απαγορεύει ποιο τσουτσέκι να μην κάνουμε εμείς Ανάσταση και να μην πάρουμε το Άγιο Φως. Ποιος είναι αυτός ο μαλάκας που εμένα θα με απαγορεύσει? Κάνω μια δική μου ατομική προσπάθεια. Κάνω την νηστεία μου. Εξομολογήθηκα, δόξα τω Θεώ, πρόλαβα πριν από όλα αυτά. Από τους αντίχριστους όλους που με απαγορεύουν εμένα να πάω στην εκκλησία. Ποιος είσαι εσύ, ρε? Επειδή είσαι αντίχριστος εσύ και είσαι μασόνος, θα μου πεις εμένα να μην πάω στην εκκλησία? Αν έχουν λίγο τσίπα πάνω τους οι Έλληνες και έχουν ένα κύτταρο από τους αρχαίους Έλληνες που έχουν πολεμήσει για τα συμφέροντα και για όλα αυτά και την ελευθερία μας, ένα κύτταρο να έχουν από όλους αυτούς να βγουν στους δρόμους. Τη μεγάλη εβδομάδα να βγουν όλοι στους δρόμους. Οι εκκλησίες να ανοίξουνε.